Ο Πυριακός είναι μια ομάδα με μεγάλο ιστορικό παρελθόν, μεγάλες επιτυχίες. Οι φίλοι αυτοί μας είναι κουρακευμένοι στο να βλέπουν μια ομάδα η οποία έχει μαχητικότητα, ικανότητα και νίκες. Σχεδιάσαμε φέτος το καλοκαίρι μια ομάδα η οποία ως κυρίαρχο στοιχείο είχε την αξιοποίηση του τοπικού ταλέντου και έτσι πήραμε στην ομάδα αξιολογημένους ποδοσφαιριστές 7-8 και οι υπόλοιποι ήταν ό,τι πιο επιλεγμένο νεανικό ποδοσφαιρικό υλικό υπήρχε στον νόμο Πιερίας. Όταν σχεδιάζει κάποιος μια ομάδα την οποία αγαπάει, την πιστεύει και ευελίζει σε αυτήν, πιστεύει ότι κάνει το καλύτερο για αυτήν. Έτσι πορευτήκαμε ως τώρα, με αυτή τη σκέψη στο μυαλό και με αυτή την επιθυμία. Δυστυχώς τα αποτελέσματα μας φέραν πίσω και αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια διορθωτική πορεία, η οποία διορθωτική πορεία δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έφταιγε ο προπονητής που απομακρύνθηκε, μπορεί να έφταιγαν και οι ποδοσφαιριστές, μπορεί να έφταιγε και η διοίκηση, αλλά το μόνο εύκολο κομμάτι που μπορούσε να δείξει την αντίδραση της ομάδος ήταν η αντικατάσταση των πάντων. Μία εβδομάδα ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα και δεν το κάναμε από οποιαδήποτε αδυναμία. Το κάναμε συνειδητά, έχοντας φυσικά εμπιστοσύνη και στα υπόλοιπα στελέχη του τεχνικού team, τον κύριο Σιμονίδη και τον κύριο Γιάννη, και στην προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών. Εξακολουθώ να επιμένω και να λέω, για μένα, που είμαι ο πρόεδρος αυτής της ομάδας και είναι τιμή μου να είμαι πρόεδρος αυτής της ομάδας, έχουμε το καλύτερο υλικό. Το λέω και το πιστεύω. Πιστεύω ότι οι νέοι ποδοσφαιριστές χρειάζονται έναν έμπειρο καθοδηγητή, έναν δάσκαλο προπονητή, έναν άνθρωπο που θα μπορέσει να τους κερδίσει το σεβασμό, να τους διδάξει ποδόσφαιρο, να τους αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο και έτσι θα έχουν την ευκαιρία να εξεδιπλώσουν τις αρετές τους. Δεν γίνεται τα παιδιά του νομού Πυρίας που είναι ποδοσφαιρομάνα και τα οποία θαυμάζαμε όλοι είτε με την ομάδα νέων του Πυρικού, είτε με τις άλλες ομάδες στην περιοχή μας κι αλλού, να ξέχασαν το ποδόσφαιρο. Με αυτό το γνώμονα στο μυαλό, οφείλω να σας πω, χειριζόμενο σχεδόν αποκλειστικά αυτό το θέμα, αξιολόγησα πολλές προπονητικές επιλογές και είναι χαρά μου και τιμή μου και τιμή και για τον Πυρικό που καταφέραμε να έχουμε συμφωνία να αναθέσουμε λευκό την ομάδα στον Ντούσεν Μητόσεβιτς, γνωστό στο φύλλο κοινό και της Ελλάδας και της Πυρίας, ο οποίος έχει ένα αξιοζήλευτο παλμαρέ. Όπως ξέρετε, έχει περάσει από τον πάγκο του Πασεραϊκού, του Ηρακλή και της Καρδίτσας στην Ελλάδα, ενώ μεγαλούργησε προπονητικά στην Κύπρο, όπου παρήλαβε την ανόρθωση με την οποία κέρδισε 4 πρωταθλήματα, έχει περίπου 40 διεθνή παιχνίδια, τα μισά στο Champions League και τα μισά στο UEFA, και έχει εκείνο το πακέτο ως προσωπικότητα και ως προπονητής που νομίζω ότι μου οδήγησε στο να εμπιστευτεί τις τύχες της ομάδας ο Πυρικός στα χέρια του. Άμεσοι συνεργάτες του Ντούσαν θα είναι ως βοηθός του ο Μάκης Οδεριάνης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Πυρικού. Γυμναστής θα είναι ο Νίκος Ουγιάννου και προπονητής του Βαδιφυλάκου θα είναι ο Σιμεωνίδης ο Γιάννης.
Θέλω να ξέρουν οι ποδοσφαιριστές ότι με αυτό το υλικό και στην ομάδα και στο προπονητικό επιτελείο πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας. Θέλω να πω στους φιλάθλους να κάνουν υπομονή με τα νέα παιδιά. Να κάνουν υπομονή με την ομάδα. Δεν θα απογοητεύσουμε τον φίλο από κόσμο του παιδιού. Κανείς δεν έχει μαγικό ραβδί. Έχω μιλήσει αναλυτικά με τον Τούσον. Νιώθω ασφαλής που θα είναι ο προπονητής στην ομάδα. Ξέρω ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ο παιδικός να κινηθεί στα ψηλά της κατηγορίας. Και αυτό είναι που κοιτάμε. Θέλουμε να βγάλουμε νέους παίκτες, αλλά δεν θέλουμε να αφήσουμε τον στόχο μιας νικηφόρας και αξιοπρεπούς πορείας του παιδικού που πάντα οφείλει να πρωταγωνιστεί. Ντούσα, σε καλωσορίζω στην καταλήγη και στην ομάδα. Σου παραδίδω τα κλειδιά των αποδητηρίων του παιδικού, εσένα και τους εργάτες σου. Ο πρώτος και τελευταίος λόγος στα αποδητήρια είναι δικό σου και ελπίζω ότι όλα πάνε κατευθείαν και για σένα και για την ομάδα. Ελπίζω. Να είσαι καλά. Να δώσω όλα. Να βοηθήσω με εμπειρία μου, με γνώση μου. Να όσο πιο γρήγορα μπορούμε να αποφύγουμε από αυτή θέση που ήμασταν τώρα. Ελπίζω να βοηθήσουν όλοι, συνεργάτες μου, παίκτης, διοίκηση και κόσμος, να έχει λίγο υπομονή. Και εγώ ξέρω, ήρθα στην Κατερίνη σε ένα μια ποδοσφαιρική πόλη που ο κόσμος γνωρίζει μπάλα πάρα πολύ και εμείς να προσπαθήσουμε να παίζουμε και καλό και επιδικό ποδόσφαιρο που είναι και η φιλοσοφία μου, προπονητική φιλοσοφία μου και να με λίγη τύχη και να μαζεύουμε και βαθμούς να μπορεί Πυριακός να είναι στις ψηλές θέσεις να βαθμολογεί. Σίγουρα να μας περιμένει πολύ δουλειά και αυτό δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Περιμένω βοήθεια από όλους και μας περιμένει πάρα πολύ σκληρή δουλειά και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε από αυτήν την δύσκολη θέση που είμαστε τώρα. Σίγουρα να πιστεύω πάρα πολύ και μου άρεσε και το κλίμα που είδα εδώ από εψές που είμαι γύρω στην ομάδα και έχω πληροφορίες να έχουμε και καλούς παίκτες. Είναι τώρα θέμα να πιστεύουν ήδη, να τους βοηθήσω να πιστεύουν στον αυτό τους και να είμαστε σκεφτομένοι και να δώσουν όλα στο